Και αυτό είναι ένα θέμα που για να μπορέσει να έχουμε μια αποτελεσματική, όχι επίλυση, αλλά αντιμετώπιση του, θα πρέπει να ξαναδιαπραγματευτούμε και να δούμε τους όρους ένταξης της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Γιατί? Διότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν έχουν στόχο να έρθουν στην Ελλάδα. Ιδίως στην Ελλάδα της κρίσης. Δεν θέλουν να ζήσουν στην Ελλάδα γιατί ξέρουν ότι στην Ελλάδα δεν έχει δουλειές. Ο στόχος τους είναι να πάνε στις χώρες που έχουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μπορούν να βρουν δουλειές. Να πάνε στη Γερμανία, να πάνε στη Βρετανία, να πάνε στη Γαλλία. Η Ελλάδα λοιπόν με το Δουβλίνο 2, με αυτό που. Όχι, δεν είναι εύκολο, είναι απαγορευτικό. Το Δουβλίνο 2 λοιπόν είναι αυτό το οποίο υπέγραψε τότε ο κ. Παπανδρέου Υπουργός Εξωτερικών και ο κ. Χρυσοχοΐδης ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης, που απαγορεύει στην Ελλάδα, που είναι διαμετακομιστικό κέντρο, ας το πω έτσι, είναι πύλη εισόδου. Απαγορεύει στην Ελλάδα να δώσει ταξιδιωτικά έγγραφα σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν στόχο να μείνουν στην Ελλάδα. Και αυτό το βλέπουμε στο λιμάνι της Πάρτρας, συνοστίζονται κατά χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπουν κάτω από ένα φορτηγό για να περάσουν απέναντι. Αυτό λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση να το διαπραγματευτεί ισχυρά και να το αλλάξει. Και εδώ θα κριθεί η αλληλεγγύη των Ευρωπαίων. Δεν μπορεί να μας πετάνε την καυτή πατάτα. Και εδώ μπορούμε να σκαρφιστούμε και διάφορες πιέσεις. Για παράδειγμα, μια πίεση θα ήταν να τους απειλήσουμε ότι θα νομιμοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους για να τους δώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα να φύγουν.